και ένα λακκάκι εδώ που από αυτό τον αναγνώρισε εκ των υστέρων, γιατί δεν τον γνώριζε μέχρι τότε, mm-hmm. Να τους επιτίθεται και μάλιστα λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος με φουσκωμένες φλέβες σε έξαλλη κατάσταση, βγάζοντας άναρθρες κραυγές, μάλιστα, δηλαδή σε ημιαγρία κατάσταση, της χτύπησε το κεφάλι με δύναμη, mm-hmm. με δύναμη στο τοιχείο και μετά επικολούθησε και επίθεση και από άλλους χρυσαυγίτες, οι οποίοι με ένα μεταλλικό αντικείμενο χτυπούσαν και αυτήν και αυτόν. Υπό την προστασία της αστυνομίας και πίσω από την πλάτη βγαίνουν αυτοί, mm-hmm. προστατευόμενοι, και η αστυνομία δεν τους αποθεί, χτυπάνε με καθαρά δολοφονικό τρόπο, γιατί όταν ένας άντρας, 1,90 mm-hmm. ύψους, με τη σωματική διάπλαση του κυρίου Μίχου, mm-hmm. χτυπάει, πιάνει από τα μαλλιά μια κοπέλα, η οποία είναι, όπως είπε η ίδια, 1,69 ύψους, βέβαια, και της χτυπάει το κεφάλι με δύναμη. Πέταγαν πίσω πράγματα. Από την αστυνομία, αυτό είπε ρητά ο μάρτυρας, πίσω από τους αστυνομικούς εκτοξεύονταν ξύλα και πέτρες εναντίον μας, που δεν τα πετούσαν βέβαια οι αστυνομικοί αυτά, mm-hmm. τα πετούσαν αυτοί που προστάτευαν οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Είπε αυτός, κατά λέξη, και το έχω σημειώσει εδώ, δηλαδή βλέπω τώρα με τις σημειώσεις που κρατάω στη δίκη, mm-hmm. δεν έκανα μήνυση. Mm-hmm. Ήταν βουλευτής, φοβόμουν. Η Χρυσή Αυγή τότε είχε ασυλία. Μάλιστα. Δεν θα προχωρούσε νομικά η υπόθεση σε ένα δικαστήριο των Κυκλάδων, όπως είπατε προηγουμένως. Η υπόθεση, αν έφτανε, θα ήταν μια κωμωδία, ένα ανέκδοτο. Νομίζω, λέει, είναι επιλεκτικά διαλεγμένοι να συνδέονται με την ιδεολογία τα θύματα, μετανάστες, αδύναμοι. Υποψιάζομαι μια προτίμηση στον αντιξουσιαστικό χώρο και στην αριστερά. Αξίζει αυτό επίσης να έρχεται από έναν φιλελεύθερο, μια που είδαμε, ευτυχώς τώρα, μας πήρε 2 χρόνια να δούμε πολλούς φιλελεύθερους να παίρνουν την ευκαιρία, νιώθοντας συσχετισμένοι και νιώθοντας μια καλή επαφή με αυτόν τον άνθρωπο που θεωρούν ότι βρίσκεται στη δική τους ομάδα και όχι σε κάποια από τις άλλες πολιτικές και κοινωνικές ομάδες, να μιλάνε και να σχολιάζουν. Η κατάθεση του Νίκου Αλεβιζάτου ήταν ένα έναυσμα για κάποιους που είναι σιωπηλοί εδώ και 2 χρόνια, νομίζω. Η πολιτεία, η οποία οι φιλελεύθεροι νιώθουν πολύ καλά που φάνηκε ότι υπάρχει, πριν τη δολοφονία του λευκού Έλληνα Φίσα, δεν ήταν εκεί. Και σε πολλά ακόμα κομμάτια δεν είναι ακόμα εκεί. Έχουμε και πρέπει να τα σημειώνουμε αυτά. Όταν έχεις την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία ως βασικό πυρήνα της ιδεολογικής σου κινητροδότησης, εντάξει, είναι δυνατόν ένα ποινικό δικαστήριο να μην ενδιαφέρεται για αυτό το κίνητρο? Ναι. Κοιτάξτε. Ναι, η ιστορία μας έχει δείξει ότι αυτό το κίνητρο, ναι, είναι... Έχει καταφανεί και από τις ίδιες τις τοποθετήσεις του κυρίου καθηγητή, mm-hmm. αλλά και των μαρτύρων. Πολλών από τους μάρτυρες, υπενθυμίζω τις καταθέσεις των μαρτύρων, των συνδικαλιστών, του Πουλικόγεννη και των άλλων, οι οποίοι είπαν το ίδιο που και ο κύριος καθηγητής, ότι η βία είναι σύμφυτο της ναζιστικής ιδεολογίας. Mm-hmm. Αυτό το είπε και ο κύριος καθηγητής. Ναι. Είπε ότι χωρίς αυτό δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή. Είναι Ανέλ ή λαός. Ναι. Ή Λεπέν. Ναι. Και που τους θεωρούν λαπάδες. Μου δίνουν επιχειρήματα να αγανακτώ εναντίον τους γιατί είναι απροσχημάτιστα ναζιστές. Και μας αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτούμε ότι αν δεν ήταν απροσχημάτιστα ναζιστές και κρατούσαν και κάποια προσχήματα, θα ήταν ισότιμοι συνομιλητές με τους υπόλοιπους μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είναι μια ερώτηση αυτή. Η Χρυσή Αυγή αυτό την εξυπηρετεί. Mm-hmm. Δηλαδή να είναι μεν... να διαπράττει αυτά τα αδικήματα, αλλά για να πάει στην κατηγορία της να υπαχθεί στην 187, στην εγκληματική οργάνωση, να υπάρχει οικονομικό όφελος. Ναι. Αυτό το λέει η συνθήκη του Παλέρου. Ναι, ναι. Αλλά ο ελληνικός νόμος, δηλαδή το 187, δεν το λέει. Δεν απαιτεί και την ύπαρξη οικονομικού ωφέλους. Mm-hmm. Της αρκεί μόνο μία συγκροτημένη ομάδα τουλάχιστον 3 ατόμων με διαρκή δράση, που διαπράττει εξ συστήματος τα συγκεκριμένα κακουργήματα. Mm-hmm. Αρκεί και σταματάει εκεί.